εργαζομένου στο Δήμο μας, αυτό είναι πολλά πράγματα. Αλλά εδώ τώρα πάμε με την έκρηξη προσλήψεων 5 ανθρώπων που θα απασχοληθούν στο ΚΕΜ. Σας λέω εντάξει, το ΚΕΜ είναι το κέντρο έκρηξη μεταναστών, το οποίο είμαστε η πρώτη στη Θεσσαλία που έχουμε ΚΕΜ και είμαστε μέσα στα 11 ΚΕΜ όλης της Ελλάδος. Το έχουμε στελεχώσει με ένα κοινωνικό λειτουργό, ένα ψυχολόγο, ένα διαμεσολαβητή και μία νομική σύμβουλο. Το ΚΕΜ λοιπόν αναλαμβάνει δραστηριότητες έτσι ώστε τους ανθρώπους που περίπου είναι 680 με 690 μετανάστες στα Τρίκαλα, αυτούς τους ανθρώπους να τους επιμορφώσει και γι' αυτό ζητάμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε δύο φιλόλογοι, ένας πληροφορικάριος, ένας θεατρικός σπουδών και ένας καλλιτεχνών, αυτά τα παιδιά σε χώρους που έχουμε στο ΚΕΜ, στην Ομήρου, στο κέντρο κοινότητας, να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να ενταχθούν και στην κουλτούρα της Ελλάδας και στον τουρισμό, αλλά και να μάθουν επιπλέον γνώσεις. Ερωτήσεις. Άλλοι περισσότερες ώρες φιλόλογοι, λίγο λιγότερες πληροφορικάρι, λίγο λιγότερες καλλιτεχνικό κτλ. Γιατί μπαίνουμε πάλι σε αυτό το φαύλο κύκλο, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ούτε εσείς οι ίδιοι δεν θα καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Πότε έρχονται, πότε φεύγουν, πότε εναλλάσσονται, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Μόνο πρόβλημα θα δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Και θα σκάσει κάποια στιγμή το καπάκι, να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Πού θα πάει αυτή η δουλειά. Σας είπα, αν είναι τόσο ευκαιριακό, το βλέπετε τόσο εποχιακό, να πω ότι σε έναν χρόνο δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ανάγκες στην πόλη μας. Άρα λύθηκε το ζήτημα, να το δεχθώ. Μα πρόκειται να συμβεί αυτό. Ίσα-ίσα τώρα που έρχονται πολύ χειρότερες συνθήκες και θέλετε προδιαγραφές για το πού θα πάει το πράγμα, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες να υποστηρίξουμε τέτοιες. Θα το ψηφίσουμε, αλλά θέλω να σας πω δηλαδή ότι πού θα πάει αυτή η κατάσταση.